Χαίρετε. Σήμερα θα δούμε τις μάχες με τα δύο boss, το Emerald Weapon και το Ruby Weapon, που είναι προαιρετικά, αλλά πρόκειται για δύο μάχες που είναι ίσως οι πιο διάσημες στο Final Fantasy VII. Θα ξεκινήσουμε με το Emerald Weapon, γι' αυτό και είμαστε μέσα στο εσωτερικό του βυθισμένου αεροσκάφους, που είναι πολύ κοντά στη μάχη. Όπως σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο, χρειαζόμασταν να κάνουμε level up, όχι τόσο του χαρακτήρα όσο τον materia που θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, ας δούμε τώρα με ποια όπλα θα πάμε σε αυτή τη μάχη, που είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, η ομάδα μας είναι ο Cloud, ο Sid και η Yuffie. Τώρα για τα άλλα δύο μέλη της ομάδας δεν είναι και υποχρεωτικό να είναι αυτοί οι δύο, εγώ απλά διάλεξα αυτούς. Δεν έχει τόσο σημασία. Λοιπόν, ο Cloud έχει το Ultima Weapon, το οποίο είναι το τελικό του όπλο. Ως πανοπλή έχει το Escort Guard και ως αξεσουάρ έχει το Choco Feather, το οποίο θα τον βοηθήσει να ξεκινήσει πρώτο στη μάχη. Ελπίζω. Ποτέ δεν είναι ακριβώς βέβαιο, αλλά μας δίνει, όπως βλέπετε, συν 10 ταχύτητα. Τώρα, όσο και σας φαίνεται περίεργο, τα όπλα που θα χρησιμοποιήσουμε δεν είναι και τόσο σημαντικά, γιατί το boss αυτό θα βγει μόνο με summon materia, δεν πρόκειται δηλαδή να του επιτεθούμε με μάχες σώμα με σώμα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά επειδή αυτά είναι και τα καλύτερα όπλα και πανοπλίες που διαθέτω, τα έχω βάλει. Αυτό που παίζει μεγαλύτερο ρόλο είναι νομίζω αυτό. Αλλά και αυτό δεν είναι απαραίτητο εντελώς. Ο Sid έχει και αυτός το καλύτερο του όπλο. Έχει την πανοπλία Zidrich, που την κλέψαμε από τους Τούρκους, όπως και το Tough Ring, το οποίο μας δίνει συν 50 Vitality και Spirit. Χρήσιμο είναι αυτό. Και η Yuffie έχει και αυτή το τελικό της όπλο, μια καλή πανοπλία, και το Champion Belt, ένα αξεσουάρ που το κερδίσαμε στο Gold Saucer στην Battle Arena. Ούτε αυτά είναι απολύτως απαραίτητα, έτσι. Απλά βάλτε ό,τι καλύτερο διαθέτετε γενικώς σαν πανοπλίες. Το σημαντικό είναι τα ματήρια που θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, για τον Cloud θέλουμε Knights of the Round σε επίπεδο 3, οπωσδήποτε 3. Τώρα όσοι έχουν την υπομονή να το έχουν πάει στο επίπεδο 4, ακόμα καλύτερα για αυτούς. Τώρα αυτό για να γίνει θέλει πάρα πολλές ώρες μάχες. Ακόμα και όταν τα έχεις βάλει δηλαδή σε ματήρια που έχουν τριπλή ανάπτυξη, θέλει πολύ χρόνο. Λοιπόν, πρέπει να το πάρετε απόφαση ότι μία μέρα, μισή μέρα, δεν ξέρω, θα την αφιερώσετε για αυτό το λόγο. Αλλιώς δεν μπορεί να πάτε στη μάχη με Emerald και Ruby χωρίς αυτό. Τουλάχιστον στη μάχη με Emerald δεν γίνεται να πάμε με Knights of the Round που έχει μικρότερη δύναμη από 3 αστεράκια. Αυτό συνδυάζεται με το MP Turbo, γιατί χωρίς αυτό κάθε επίθεση του υπότη δεν θα δίνει 9.999, θα δίνει ξέρω εγώ 8.000, 7.500, και αυτό δεν μας κάνει. Με το MP Turbo θα χρησιμοποιήσει πιο πολύ πόντους μαγείας, αλλά οι επιθέσεις θα είναι εγγυημένες ότι θα είναι στο μέγιστο, δηλαδή ότι θα είναι 9.999. Άρα κάθε επίθεση του Knights of the Round συνολικά θα μας δίνει 130.000 πόντους ζημιάς. Σε ένα boss που έχει hit point 1 εκατομμύριο είναι απαραίτητο να έχουμε αυτή την επίθεση σε όσο καλύτερο επίπεδο γίνεται. Θέλουμε ένα hit point plus για να φτάσουμε το 9.999 και το W summon, το οποίο το κερδίσαμε στο Battle Arena. Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε 2 summon σε κάθε μας κίνηση. Φυσικά προϋποθέτει ότι θα έχουμε και τα αντίστοιχα αστεράκια, έτσι. Δηλαδή την πρώτη φορά, μιας και έχουμε 3 αστεράκια, θα μπορέσει να κάνει διπλή χρήση. Την επόμενη φορά όμως
όταν θα ξανακάνουμε W Summon, δεν θα μπορέσει να το καλέσει το Summon Materia δύο φορές, αλλά μόνο μία, γιατί έχουμε ένα τρίτο αστεράκι, δεν έχουμε τέσσερα αστεράκια. Το ενδιαφέρον ποιο είναι? Ότι ο επόμενος χαρακτήρας, όταν θα κάνει mime, όταν δηλαδή θα μιμηθεί την επίθεση του Cloud, θα κάνει δύο επιθέσεις αυτός. Γιατί δύο επιθέσεις ήταν η εντολή που δώσαμε, άσχετα αν δεν πραγματοποιήθηκε. Θα το δείτε στην πορεία. Άρα λοιπόν μπαίνουμε και στο δεύτερο χαρακτήρα, απαραίτητος το mime, το οποίο το θέλουμε σε master για να έχει γεννήσει και ένα άλλο mime. Θέλουμε επίσης Magic Plus και Hit Point Plus για να έχουν δύναμη επιθέσεις. Και το δεύτερο mime το πήρε ο τρίτος χαρακτήρας, η Yuffie. Το σώστε δηλαδή όλοι να μιμούνται τον Cloud. Και αν ο Cloud η πρώτη του επίθεση θα είναι δύο φορές Knights of the Round, θα κάνει άλλες δύο ο Sid και άλλες δύο η Yuffie. Δηλαδή με το καλημέρα σας θα έχουμε 6 επιθέσεις Knights of the Round. Το W item χρήσιμο είναι, επειδή μετά το πρώτο κύμα θα δεχτούμε κάποιες επιθέσεις και θα πρέπει να κάνουμε heal αμέσως. Ίσως χρειαστεί να δώσουμε δύο θεραπευτικά αντικείμενα σε δύο χαρακτήρες, δεν ξέρω. Καλό είναι να υπάρχει. Δεν βλάπτει. Και Magic Plus βέβαια και Hit Point Plus. Τώρα, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχω επιλέξει το Gravity επειδή δίνει το Demi 3 δίνει πόντους ζημιάς 9.999. Επί 4 που είναι το Quadra Magic, αυτό δίνει 40.000 πόντους. Τρίχες. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά εάν ξεμείνουμε ή αν βρει την ευκαιρία η Yuffie να κάνει αυτή την επίθεση, ας έχει και 40 πόντους ζημιάς να του τη φέρει στο κεφάλι. Αυτό είναι το νόημα δηλαδή. Τώρα παρατηρείτε ότι οι χαρακτήρες έχουν λίγα ματήρια. Αυτό γιατί γίνεται? Διότι το Emerald Weapon μπορεί να κάνει μία επίθεση η οποία έχει πόντους ζημιάς 1000 πόντους, 1111 πόντους, δηλαδή όλο ένα μπροστά, και πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό ματήρια που έχει κάθε χαρακτήρας. Δηλαδή, αν ο Cloud είχε όλα αυτά γεμάτα με ματήρια, τα οποία είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Καταλαβαίνετε ότι εφόσον θα πολλαπλασιαζότανε με το πόσα ματήρια έχει ο κάθε χαρακτήρας, θα δεχόταν ζημιά 9.999, δηλαδή θα σκοτωνότανε. Το ίδιο και οι υπόλοιποι χαρακτήρες. Γι' αυτό τους έχω βάλει όσο γίνεται λιγότερα, τα απολύτως απαραίτητα. Άρα ο Cloud όταν δεχτεί αυτή την σούπερ επίθεση θα έχει 4.000 πόντους ζημιάς. Ο Sid θα έχει 3.000, η Yuffie θα έχει λίγο παραπάνω βέβαια. Θα μπορούσα αυτά να τα έβγαζα, αλλά επειδή έχει λειτουργήσει αυτό σαν συνδυασμό το κρατάω. Γιατί όπως βλέπετε αυτά προσθέτουν μαγική ενέργεια. Το Gravity ας πούμε δίνει Magic συν 1 και Magic MP συν 2. Αυτά όλα βοηθάνε σε επιθέσεις που θα κάνει. Άρα καλό είναι να υπάρχουν τα μαγικά ματήρια. Λοιπόν, αυτό είναι το σκεπτικό, έτσι. Τώρα να δούμε το status λίγο. Ο Cloud έχει δύναμη 104, Dexterity 71, που το έχουμε πάει με το δαχτυλίδι, Vitality κτλ. Και το Luck παίζει ρόλο. Το Luck είναι σε τι ποσοστό μπορεί να αποφύγεις μια επίθεση. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό δεν μπορούμε να το καθορίσουμε βέβαια εύκολα. Ο Sid έχει η δύναμη δεν παίζει ρόλο γιατί θα έχουμε μαγικές επιθέσεις, έτσι.
Έχουμε Magic 213, ο Cloud έχει 161. Φυσικά παίζουν ρόλο και τα Magic Points Plus που έχουμε βάλει. Dexterity έχει 58, Cloud 71, άρα σίγουρα ο Cloud θα ξεκινήσει πριν από το Seed. Και αυτό θέλουμε, ο Cloud να ξεκινήσει πρώτος. Η Yuffie έχει 74 Dexterity, μπορεί να ξεκινήσει εκείνη πρώτη. Αν ξεκινήσει η Yuffie πρώτη, για να μην πάει χαμένη η επίθεσή της, θα κάνουμε τις επιθέσεις με Demi, που είναι ταιριασμένο με το Quadra Magic. Αυτό εδώ, θα κάνουμε μια αρχή με 40.000 πόντους. Εντάξει, ας γίνει και αυτή η επίθεση, δεν πειράζει. Κανονικά θα προτιμούσαμε να ξεκινήσει ο Cloud, να ακολουθήσει ο Seed και η Yuffie. Ή η Yuffie και ο Seed, δεν έχει σημασία, αλλά ο Cloud να ξεκινήσει πρώτος, θα ήταν καλύτερο. Τώρα, μία άλλη προετοιμασία που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στο Configuration. Το έχω κάνει ήδη, να πάμε στο Battle Speed, να το πάμε στο Slow, όσο γίνεται πιο αργά. Γιατί μέχρι να δώσει την εντολή, κυλάει ο χρόνος. Και το Active Time Battle αυτό το είχα πάντοτε στο Wait. Λοιπόν, και με αυτές τις διευκρινήσεις μπορεί να ξεκινήσουμε. Δεν είναι κάτι φοβερό, έτσι όπως έχω εξοπλιστεί, καλά θα πάει. Κάτι βλέπω εκεί, κάτι φυσαλίδες. Λοιπόν, ξεκινάει πρώτος ο Seed, δεν το θέλουμε αυτό, οπότε θα αφήσουμε να περάσει. Λοιπόν, ξεκινάει ο Cloud και ακολουθούν όλοι οι άλλοι. Η Yuffie έχει φάει λίγο ζημιά. Μόλις τελειώσει αυτό το πρώτο κύμα, θα αρχίσουμε να θεραπεύουμε τους χαρακτήρες με Mega Elixir, δηλαδή ό,τι καλύτερο διαθέτουν. Λοιπόν, βλέπετε ότι οι επιθέσεις είναι 10.000, έτσι ουσιαστικά, επειδή είναι με το MP Turbo. Τρεις υπότες θα περάσουν, υπομονή. Επί 6. Λοιπόν, δεύτερη επίθεση. Τώρα κάντε τους υπολογισμούς, 130 και 130 μέχρι να φτάσουμε το εκατομμύριο. Αν όλα πάνε καλά, η μάχη θα διαρκέσει περίπου 12 λεπτά. Το κρίσιμο είναι μετά το πρώτο κύμα, όταν θα αντεπιτεθεί το Emerald, να μείνουμε ζωντανοί. Να κάνουμε γρήγορα, δηλαδή heal τη ζημιά. Με Mega Elixir, όπως σας είπα,
Έχουμε αρκετά, μια δεκαριά νομίζω. Μπορεί να τα ξοδέψουμε έτσι, 2-3. Θα μπορούσαμε ως έξτρα έτσι ασφάλεια να είχαμε το Final Attack μαζί με το Phoenix. Δηλαδή αν σκοτωνόμασταν να μας ξανάφερνε στη ζωή. Και αυτό μπορεί να το κάνεις 5 φορές, εφόσον θα το είχαμε σε επίπεδο Master. Αλλά θεωρώ ότι καλύτερα είναι να ξεμπερδεύουμε γρήγορα. Οπότε καλό είναι να μην πεθάνουμε και... Εντάξει. Νομίζω αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος. Συν του ότι άμα έχεις δύο παραπάνω ματήρια θα φας και 2000 πόντους περισσότερη ζημιά όταν θα σου κάνει την ειδική επίθεση. Το Emerald θα τη δούμε. Γιατί θα λυσάξει τώρα στην αντεπίθεση. Και πιθανώς να σκοτωθεί η Yuffie, έτσι να μην προλάβει. Θα πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε το Phoenix Down με κάποιο χαρακτήρα μας. Δηλαδή ο δεύτερος γύρος θα είναι να περισσώσουμε τα κομμάτια μας. Έτσι. Σας ενημερώνω, θα ξεκινήσουμε αμέσως με επιθέσεις. Στον τρίτο γύρο θα συνεχίσουμε με επιθέσεις. Λοιπόν, τώρα αυτή είναι η τέταρτη επίθεση. Έχουμε άλλες δύο. Άλλα 7 λεπτά μείνανε. Για να δούμε τώρα και η Yuffie πόσο ζημιά θα κάνει. Δεν ξέρω αν αυτή θα φτάσει τις 9999. Και αυτή. Έχουμε βάλει Magic Plus βέβαια γι' αυτό. Τώρα σας φαίνεται απλή η μάχη, αλλά δεν είναι. Θα αγριέψουν τα πράγματα μόλις τελειώσει και η Yuffie. Μόλις τελειώσει και η Yuffie τη δεύτερη επίθεσή της, βλέπετε είναι έτοιμος ο Cloud. Δεν ξέρω αν θα προλάβω, δηλαδή αν έχει κάνει μία επίθεση το Emerald Weapon και μου έχει σκοτώσει τη Yuffie, δεν ξέρω αν πρέπει να ρίξω Phoenix Down για να την επαναφέρω στη ζωή ή Mega Elixir για να τονώσω και τους τρεις στο full και να συμπληρώσω και τη μαγική ενέργεια που έχει έτσι καταναλωθεί, βλέπετε.
Θα δούμε. Αυτό είναι το μόνο επικίνδυνο σημείο. Το δεύτερο κύμα. Τι θα κάνουμε. Εγώ θα πατήσω Mega Elixir και ελπίζω για το καλύτερο. Ενδεχομένως να μην χρειαστεί η Yuffie να έχει σκοτωθεί δηλαδή νωρίτερα με τις επιθέσεις του Cloud και του Seed στο τρίτο κύμα. Λοιπόν, ζει. Άρα κάνω Mega Elixir. Κάνει και ο Seed. Κάνει και Yuffie. Α, έχω και... Τέλος πάντων, εντάξει. Είχα δύο, δηλαδή, με τη Yuffie, γι' αυτό άργησε. Λοιπόν, τώρα κάνει επίθεση ο Cloud. Και μετά ο Seed θα κάνει Mime. Ο Cloud δεν μπορεί να κάνει τώρα διπλή επίθεση με τον Summon. Γιατί έχει τρία αστεράκια. Θα πρέπει να έχει τέσσερα. Θα αρκεστεί σε μία. Αλλά ο Seed που θα τον μιμηθεί θα κάνει δύο. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτή είναι η 7η επίθεση με Knights of the Round. Και περιμένουμε αμέσως να δώσουμε εντολή στο Seed για Mime. Summon power is used up. Το βλέπετε. Δεν μπορεί να κάνει την επίθεση. Τώρα, ό,τι επίθεση και να μας κάνει το Emerald, θα επιζήσουμε. Βλέπετε ότι έχουν ζωντανέψει και τα μάτια του Emerald, γι' αυτό και κάνει ζημιά σε πολλά σημεία. Δεν έχει σημασία, ο εχθρός κυρίως είναι στο κέντρο, δηλαδή αυτό χτυπάμε. Νομίζω δεν θα χρειαστεί καν να κάνει την επόμενη επίθεση ο Seed. Νομίζω εδώ τελειώνει. Λοιπόν, experience
και ability points βλέπετε με το κιλό. Λοιπόν, και πήραμε το Earth Harp. Αυτό είναι απαραίτητο τώρα για τη μάχη την επόμενη με το Ruby Weapon, που εγώ τη βρίσκω πιο δύσκολη, γι' αυτό την άφησα για μετά. Στη μάχη αυτή με το Ruby θα χρησιμοποιήσουμε αυτό που θα πάρουμε ως αντάλλαγμα για το Harp, για το Earth Harp. Θα πάμε στο Calm, αυτό το χωριουδάκι δίπλα στη Midgar. Και θα ψάξουμε τον Calm Traveler, τον ταξιδιώτη του Calm. Αυτός θα μας δώσει κάποια πολύ ωραία πράγματα σε αντάλλαγμα για το Earth Harp. Λοιπόν, λέει είναι το Earth Harp, η άρπα της γης τέλος πάντων. Θες να το ανταλλάξεις με κάποια Master Materia. Τα Master Materia είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο παιχνίδι. Είναι απεριόριστα Materia. Και επειδή λέει δεν είμαι τσιγκούνης, θα σου δώσω και τα τρία Master Materia. Λοιπόν, ένα set τριών Master Materia και είναι δικό σου. Master Command Materia, Master Magic Materia και Master Summon Materia. Αυτό θέλουμε κυρίως. Αυτό μας εξασφαλίζει απεριόριστα όλα τα ματήρια, όλα τα summon ματήρια που κυκλοφορούν, τα έχουμε στη διάθεσή μας και για περιόριστο αριθμό χρήσεων. Καταλαβαίνετε. Μόνο έτσι μπορεί να πάμε με το στο Ruby Weapon. Το οποίο φυσικά θέλει ειδική προετοιμασία και επειδή έχω ήδη ένα αρχείο που το έχω έτοιμο, θα το φορτώσω τώρα. Λοιπόν, αυτό κόκκινο είναι το Ruby Weapon. Τι πρέπει να κάνουμε για αυτή τη μάχη? Πρέπει να πάμε με σκοτωμένους τους δύο άλλους χαρακτήρες, μόνο με τον Cloud ζωντανό, και εντάξει, δεν έχει τόσο σημασία τα όπλα που θα έχει ο Cloud όσο τα ματήρια. Θέλουμε οπωσδήποτε Mime, W Summon, τα HP Plus και όλα αυτά, Magic Plus, ό,τι μπορούμε. Knights of the Round, που θα το έχουμε ταιριάξει με το HP Absorb. Αυτό τι γίνεται, σε κάθε επίθεση που θα κάνουμε θα θεραπευόμαστε, γιατί θα απορροφά HP από τον εχθρό. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί θα κάνουμε μια σειρά επιθέσεις χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα
να κάνουμε heal οι ίδιοι. Και αυτό διότι σε κάθε επίθεση που θα κάνουμε θα χρησιμοποιούμε το mime, δηλαδή θα μιμούμαστε την πρώτη επίθεση 6 φορές τέλος πάντων. Άρα δεν έχουμε περιθώριο να παρεμβάλλουμε κάτι άλλο, γιατί μετά το mime θα μιμηθεί κάτι που δεν θέλουμε. Εμείς θα ξεκινήσουμε την επίθεση με Knights of the Round και θα τη μιμηθούμε 6 φορές, συνολικά 7. Ενδεχομένως να μπορούμε να το κάνουμε 6 φορές και την τελευταία επίθεση να την έχουμε λίγο διαφορετικά, να χρησιμοποιήσουμε τέλος πάντων το Phoenix, το Summon Materia. Δεν το έχω βάλει γιατί εφόσον υπάρχει το Master Summon, θα το καλέσει ούτως ή άλλως. Το Master Summon σημαίνει ότι περιέχει όλα τα Summon Materia. Λοιπόν, είπαμε, θέλουμε Knights of the Round και HP Absorb, τον Άδη, που νομίζω δεν είναι απαραίτητος γιατί τον περιέχει το Master Summon. Αυτά. Οι άλλοι δύο δεν έχει απολύτως καμία σημασία, γι' αυτό και δεν τους έχω βάλει καν ματήρια. Τους θέλουμε σκοτωμένους, για να μην μπλέκουν στα πόδια μας. Λοιπόν, καταρχήν, για να διευκρινίσω κάτι, τους θέλουμε σκοτωμένους γιατί το Ruby Weapon ξεκινάει τη μάχη σκοτώνοντας οπωσδήποτε δύο από τους πολεμιστές της ομάδας μας. Φανταστείτε, ένας από τους δύο να είναι ο Cloud. Πάει περίπατο όλο το σχέδιο. Όταν είναι ήδη σκοτωμένοι οι άλλοι δύο, ξεκινάει η μάχη κανονικά πια, θεωρώντας το παιχνίδι ότι έχουν σκοτωθεί οι δύο. Το παιχνίδι θέλει δηλαδή να αρχίσει η μάχη με έναν ζωντανό. Αυτό είναι το σκεπτικό. Τώρα εσύ, εφόσον έχεις επιζήσει, μπορείς να επαναφέρεις τη ζωή τα δύο πτώματα, άλλη ιστορία αυτή. Εγώ τους θέλω να παραμείνουν νεκροί. Το πολύ πολύ, στην τελευταία επίθεση, όταν θα έχω υπολογίσει ότι είναι έτοιμο να πεθάνει το Ruby Weapon, θα ρίξω και Phoenix, για να τους επαναφέρω στη ζωή. Επίσης, παρέλειψα να σας πω για ποιο λόγο θέλουμε το ματήρια του Άδη, ή τέλος πάντων για ποιο λόγο θα το χρησιμοποιήσουμε μέσω του Master Summon. Διότι ο Άδης προκαλεί παράλυση στο Ruby Weapon. Αν δεν του προκαλέσουμε παράλυση, το Ruby Weapon θα αντεπιτεθεί με μια πολύ ισχυρή επίθεση μετά από τη δική μας επίθεση με το Knights of the Round, και τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ, διότι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε mime, αλλά αναγκαστικά θα πρέπει να κάνουμε heal και θα πάει περίπατο η όλη στρατηγική. Γι' αυτό και έχω βάλει HP Absorb. Θα το δείτε στην πορεία πως θα λειτουργήσει. Έτσι όπως πάω, είναι ακόμα πιο εύκολη η μάχη από ό,τι ήταν με το Emerald, αλλά χωρίς όλα αυτά, χωρίς το Master Summon κυρίως, η μάχη αυτή θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Επίσης υπάρχει ως ας πούμε καβάντζα, που εγώ δεν τη χρησιμοποιώ όπως σας είπα, υπάρχει το Final Attack, το οποίο το έχω φτάσει σε επίπεδο Master, δηλαδή έχω 5 τέτοια Final Attack και θα μπορούσα να το συνδυάσουμε με το Phoenix. Αλλά μη σας μπερδεύω, ξεχάστε το αυτό, το Ruby θα βγει πολύ εύκολα με το σχήμα που σας έδειξα. Mime, W Summon, τα ενισχυτικά αυτά εδώ πέρα, Knights of the Round, HP Absorb και Master Summon. Λοιπόν, πάμε. We'll be right back.
Λοιπόν, έχουμε W Summon. Η πρώτη επίθεση θα είναι Άδης και η δεύτερη θα είναι Knights of the Round. Πρόλαβε το Ruby Weapon και μας έκανε ζημιά και γι' αυτό θα μας βοηθήσει τώρα το HP Absorb. Θα μας δώσει πίσω hit point. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο 9999, αλλά θα πάρουμε τα πάνω μας λίγο. Λοιπόν, ο Άδης θα προκαλέσει παράλυση στο Ruby και θα ησυχάσουμε για 3 γύρους. Λοιπόν, έφτασα πάλι στο 9999 hit point. Ωραία. Η επόμενη επίθεση που θα κάνω θα είναι mime. Θα μιμηθώ δηλαδή την προηγούμενη. Και έτσι θα πάει μέχρι τέλους. Οπότε θα μου επιτρέψετε να το βάλω λίγο στο γρήγορο, επί 3 ταχύτητα, δηλαδή για να το ξαναδούμε όλο αυτό το έργο, σε κανονική ταχύτητα. Τώρα το boss θα αρχίσει να ξυπνάει μετά και την τρίτη επίθεση, τώρα είμαστε στη δεύτερη ακόμα. Λοιπόν, τώρα είναι η τρίτη. Κάθε φορά, επειδή κάνω mime, έτσι, θα έχουμε και τον Άδη. Γιατί η αρχική επίθεση ήταν W summon, δηλαδή διπλό summon. Τώρα μετά από αυτό θα αρχίσει να ξυπνάει. Αλλά εμείς θα προλάβουμε να του ξαναρίξουμε πάλι Άδη και να παραλύσει. Θα δείτε. Αλλά ό,τι και να γίνει και να τις φάμε, εντάξει, έχουμε 9999 πόντους. Τώρα ξύπνησε, βλέπετε, έτσι. Το είπα, τη φάγαμε τώρα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε τώρα για την τέταρτη επίθεση.
Πέμπτη. Και πάμε και μία έκτη. Λοιπόν, τώρα να το χαμηλώσω λίγο την ταχύτητα. Τι κάνουμε στην τελευταία επίθεση? Μπορούμε να συνεχίσουμε με mime, να είναι η ασφαλής μέθοδος, ή αν θέλουμε να ρισκάρουμε λιγάκι, δεν θα ρίξουμε Avi και Knights of the Round, δηλαδή δεν θα κάνουμε mime, θα κάνουμε καινούρια επίθεση, όπου στη θέση του Avi θα ρίξουμε Phoenix, για να ζωντανέψουν τα μέλη της ομάδας μας και να κερδίσουν και αυτή η εμπειρία με το θάνατο του boss. Λοιπόν, Phoenix, και Knights of the Round. Και αυτό το κάνω γιατί είναι η τελευταία επίθεση. Δεν διακινδυνεύω τίποτα μη ρίχνοντας τον Άδη στη μάχη. Το πολύ πολύ βέβαια να σκοτωνόμουν εδώ πέρα, η αλήθεια είναι, αλλά είναι υπολογισμένο, τέλος πάντων ποτέ δεν φτάνει να σε σκοτώσει, φτάνει στο τσακ. Τώρα αν δείτε ότι δεν μπορείτε να κάνετε αυτό το κόλπο, απλά κάντε mime και συνεχίστε με Άδη και Knights of the Round, απλά οι άλλοι δύο της ομάδας δεν θα πάρουν εμπειρία, εντάξει, σιγά τα λάχανα. Πάμε στο γρήγορο τώρα. Το Ruby Weapon έχει hit point 800.000, γι' αυτό και χρειάστηκαν 7 επιθέσεις και όχι 8 ίσως. Λοιπόν, τώρα αυτό που κερδίσαμε θα πάμε στο Calm πάλι να το ανταλλάξουμε, να δούμε τι θα μας δώσει.
το ρόδο της ερήμου. Θες να το ανταλλάξεις για αυτό το τσόκομπο εκεί πέρα? Και κερδίσαμε ένα χρυσό τσόκομπο. Το δεύτερο της συλλογής μας. Και λέει ότι υποθέτω έχει φτάσει η ώρα να πάω σε ένα ταξίδι για τις ψυχές των φίλων μου που έχουν αποχωρήσει. Δεν ξέρω τι εννοεί. Πώς θα το ονομάσουμε αυτό? Gold 2. Από εκεί που δεν είχαμε κανένα, τώρα έχουμε και δύο κιόλας. Εντάξει, αυτό τώρα μας είναι άχρηστο βέβαια. Αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσε κανείς να νικήσει το Ruby Weapon χωρίς να έχει το Knights of the Round. Γιατί χωρίς Gold Chocobo δεν μπορείς να έχεις Knight of the Round. Σίγουρα θα υπάρχει τρόπος. Λοιπόν, αυτά ήταν τα δύο περίφημα boss. Οπότε στο τελευταίο βίντεο θα πάμε στο βόρειο κρατήρα και θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.